εκτελέστηκε προς το Γεωργάτο αυτό το κόρνερ από το Τζόρτζεβιτς. Γεμίζει ο Γεωργάτος. Η μπάλα πέρασε από όλο τον κόσμο και είναι στα αλήθεια από το κεφάλι του Λουτσιάνο. Α, λοιπόν που ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 32. Σε μια φάση ανύποπτη ο Γεωργάτος έβγαλε τη σέντρα. Ο Λουτσιάνο πρέπει να έχει βρει την μπάλα. Από το δικό του κεφάλι κατέληξε στα δίχτυα. Ολυμπιακός Ξάνθη 1-0. Αντωνίου, Χάβος και Πατσατζόγλου. Έχασε στη μεσαία γραμμή από την επέμβαση του Γεωργάτου. Άνοιγμα στον Ίβιτς. Πάλι ο Ίβιτς μόνος γυρίζει στον Γεωργάτο. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Από την προσπάθεια του Ήλια Ίβιτς και την τελική πάσα στο Γεωργάτο στο 37. Ο Ολυμπιακός κάνει 2 τα τέρματά του. Έφυγε από κανονική θέση ο Τζόρτζεβιτς, συγκλίνει τώρα, βγάζει έξω στον Ίβιτς. Καθυστέρησε αυτός να κάνει πάσα ή σουτ. Χάθηκε έτσι αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ίβιτς, Νινιάδης, Τζόρτζεβιτς. Πολύ καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Λουτσιάνο Φάτσα με το τρίτο γκολ το χάνει και ο Ίβιτς στη συνέχεια χάνει μοναδική ευκαιρία σε κενή εστία. Καθώς πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή ο Γελαδάρης. Βενετίδης και πάλι ο Μπα απέναντι από τον Ελευθερόπουλο θα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Η Ξάνθη μειώνει με την προσπάθεια του Μπα στο 5ο λεπτό της επανάληψης, στο 50 λοιπόν. Εδώ ο Μπα, η Ξάνθη ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Μινιάδης γυρίζει στο Γιαννακόπουλο, η σέντρα. Ο Ίβιτς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Από το κόρνερ του Γιαννακόπουλου στον Ινιάδη και στη συνέχεια η σέντρα, ξεχάστηκε η άμυνα της Ξάνθης. Ο Ίβιτς πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την έστειλε στα δίχτυα.